Φίλε και φίλοι, σήμερα στα μικρόφωνα του podcast του 902 και σε μια ωριακή στιγμή για την Παλαιστίνη και το λαό τη, φιλοξενούμε τον Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ και εκ νέου υποψήφιο, αλλά και μέλο του τμήματο Διεθνών Σχέσεων τη Κεντρική Επιτροπή. Λευτέρη, καλησπέρα και καλώ ήρθε. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα συγκλονισμένη την κλιμάκωση τη γενοκτονία σε βάρο του Παλαιστινιακού λαού και θέλουμε να μα πει. Πώ διαμορφώνεται η κατάσταση στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή. Είναι ακριβώς όπως το, όπως το είπες, μπροστά στα μάτια όλων των λαών του κόσμου που παρακολουθούν γιατί ξέρετε αυτή η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα από το κράτος κατακτητή του Ισραήλ διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια όλων, με τις κάμερες, με τα βίντεο που βλέπουμε, έτσι, όλες τις ανατριχιαστικές εικόνες. Άρα αυτές τις μέρες ε, γίνεται το τελευταίο φρικιαστικό επεισόδιο μιας αιματηρής γενοκτονίας, της πιο αιματηρής που έχει καταγραφεί ο Ισραηλινός στρατός έχει αποκόψει πλήρως τη Ράφα. Η Ράφα είναι μια πόλη στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Γάζα Παλαιστίνη. Να θυμίσω ότι ο πληθυσμός της Γάζα ήταν γύρω στα, είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. 1,2 εκατομμύρια περίπου έχουν καταφύγει στη Ράφα για να ξεφύγουν από τους βομβαρδισμούς, από τους ελεύθερους σκοπευτές, από τις δολοφονίες, από τα χτυπήματα στο ψαχνό. 600.000 εκ των οποίων είναι παιδιά και τώρα συζητάμε εάν θα ξεκινήσει και χερσαία επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στη Ράφα, γιατί ήδη τι προηγούμενε μέρε βομβαρδίζεται. Άρα λοιπόν αυτό που σήμερα κατά τη δική μας άποψη κρίνεται είναι εάν θα συνεχίσει και θα κλιμακωθεί η αλληλεγγύη που εκφράζουν οι λαοί όλου του κόσμου, ο ελληνικός λαός, άλλοι λαοί με τις μεγάλες τους κινητοποιήσεις που απέτησαν να σταματήσει τώρα η γενοκτονία, να αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής από τη λωρίδα της Γάζας, να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67, να δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψουν οι πρόσφυγες στις αιστείες τους, εάν θα πιεστεί με αυτόν τον τρόπο το Ισραηλινό κράτος να σταματήσει τώρα αυτή την γενοκτονία. Μια και λες, πάντως για τις κινητοποίησεις, αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη πολύ μεγάλε κινητοποίησει. Έχουμε σε πανεπιστήμια τη Αμερική αλλά και στην Ευρώπη. Και είναι κινητοποίησει ξεκάθαρα με ένα στίγμα στήριξη τη Παλαιστίνη και καταγγελία ταυτόχρονα του Ισραήλ και των κυβερνήσεων που το στηρίζουν. Ε, το προηγούμενο διάστημα εσύ βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια των ΗΠΑ με αντιπροσωπεία του κόμματο και ε, έχει μια σημασία να μα πει, μια και το είδε ήσουν εκεί, τι ξεχωρίζει αυτέ τι κινητοποιήσει. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ξεχωρίζει το γεγονό ότι γίνονται κινητοποιήσει ακριβώ σε αυτά τα πανεπιστήμια, Mm -hmm. στο, στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια, στο Πανεπιστήμιο τη Νέα Υόρκη και σε δεκάδε άλλα των ΗΠΑ, τα οποία η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα αστικά κόμματα που υποστήριξαν το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πανεπιστημίου με κάθε τρόπο και μέσα σε αυτό είναι η Κοινά Δημοκρατία, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, Βέβαια. είναι και το Πασό Κινάλ, είναι και οι υπόλοιποι, ότι μα λέγανε να αυτά είναι πρότυπα, δεν γίνονται κινητοποιήσει, δεν γίνονται καταλήψει, δεν γίνονται και να που τώρα. Είναι δεκάδε οι καταλήψει που γίνονται στηρίζοντα τον Παλαιστινιακό λαό, τα δίκαια αιτήματά του, τον αγώνα του, καταγγέλλοντα το Ισραήλ και βάζοντα σαν προκείμενο και αίτημα να σταματήσει η συνεργασία των πανεπιστημίων του με το κράτο του Ισραήλ, θέτοντα στο επίκεντρο, αν θέλετε, ένα πολύ βασικό ζήτημα. Έρευνα για ποιον, από ποιον, για ποιο σκοπό, πράγματα τα οποία και το ΚΚΕ, οι δυνάμει του στα πανεπιστήμια, οι δυνάμει τη ΚΝΕ έχουν αναδείξει, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο και σημαντικό και σπουδαίο αυτό που συμβαίνει. Μέσα στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού στι Ηνωμένε Πολιτείε, να προκύπτουν τέτοιε μεγάλε κινητοποιήσει φοιτητών για τέτοια ζητήματα, να αναγκάζεται η κυβέρνηση του δημοκρατικού δήθεν Biden να κάνει τεράστια καταστολή, να μπουν σουάτ επάνω πλα μέσα στα πανεπιστήμια, να συλλάβουν χιλιάδε φοιτητέ, καθηγητέ πανεπιστημίων που αντιδρούν. Είδαμε σαν εμπόλεμη ζώνη να μετατρέψει τα πανεπιστήμια. Του φέρνει σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όλου του εκφραστέ αυτή τη πολιτική, του σπόνσορε, αν θέλετε, του κράτου του Ισραήλ, οι οποίοι. Αν δεν είχε το Ισραήλ αυτή τη στήριξη από τι Ηνωμένε Πολιτείε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ και από την ελληνική κυβέρνηση, που τα τελευταία χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις έχουν αναβαθμίσει τις οικονομικές πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις με το Ισραήλ, δεν θα είχε το αίρισμα και δεν θα είχε το έδαφος πάνω στο οποίο να πατήσει για να ξαπολύσει αυτή την απαράδεκτη γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Λευτερή, είπες κάτι σημαντικό, θα μείνω λίγο σε αυτό αναφέρθηκε στο, σε ένα από τα αιτήματα των κινητοποίησεων, έρευνα για ποιον. Θε να μα πει μερικά παραδείγματα, γιατί κόσμο παρακολουθούμε την επικαιρότητα και κυρίω μέσα από 902.gr και ριζοσπάστη προσπαθούμε κόντρα με όλο αυτό που συμβαίνει στην ενημέρωση να δώσουμε μια πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει. Έχει νομίζω μια σημασία να μα εξηγήσει πώ συνδέεται η κινητοποίηση υπέρ του παλαισθηνιακού λαού ε, με το θέμα της έρευνας, για να μπορούμε να δούμε λίγο έτσι, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στα πανεπιστήμια. Καταρχά, δεν είναι καινούριο, ούτε mm -hmm. μπορεί να πει κανεί ότι τώρα ξαφνικά το άκουσε στα 2024, ότι πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο δίνουν τι υποδομέ και το έμψυχο δυναμικό του στου καθηγητέ, του μεταπτυχιακού φοιτητέ, του προπτυχιακού φοιτητέ, για να διεξάγουν έρευνα για αντικείμενα που έχουν να κάνουν με του νατοικού σχεδιασμού. Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν εγώ φοιτητή, μέχρι το 2010. Στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα, υπήρχε στο βιολογικό ολόκληρη πτέρυγα στην οποία για να μπει, έπρεπε να έχει να το εκεί διαπίστευση. Μάλιστα. Αντίστοιχα στο φυσικό τη Αθήνα και σε άλλα πανεπιστήμια. Το ίδιο γίνεται και στι ΗΠΑ και σε όλη την Ευρώπη. Ε, με αυτή την έννοια, ένα από τα αιτήματα τα οποία ζητούν οι φοιτητέ που κινητοποιούνται στα Αμερικανικά πανεπιστήμια είναι το disclose, δηλαδή να πούνε ανοιχτά τα πανεπιστήμια του από ποιου χρηματοδοτούνται, αν χρηματοδοτούνται από Ισραηλινέ εταιρείε, από το Ισραηλινικό κράτο και το divest, δηλαδή να σταματήσουν οποιαδήποτε σχέση έχουν με πανεπιστήμια, ιδρύματα, επιχειρήσει του Ισραήλ, οι οποίε εμπλέκονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στη γενοκτονία Μάλιστα. ή στην κατοχή. Γιατί η κατοχή yeah. Παλαιστινιακών εδαφών είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξεκινάει πριν από 70 χρόνια. Δεν ξεκίνησε ξαφνικά στι 7 Οκτωβρίου του 2023. Είναι και ένα Γεγονό απέναντι στο οποίο έχει ξεσηκωθεί και μεγάλη μερίδα ε, του ακαδημαϊκού ε, προσωπικού των πανεπιστημίων των Ηνωμένων Πολιτειών, Όπω μπορεί να δει και ο οποιοδήποτε στα μέσα μαζική ενημέρωση από τι συλλήψει ακαδημαϊκών, την άγρια καταστολή και σε βάρο των ακαδημαϊκών, όχι μόνο των φοιτητών, οι οποίοι στηρίζουν. Το αίτημα για το τέλο τη γενοκτονία τώρα. Μα είδαμε και καθηγητέ πανεπιστημίου, κρυμμένου, κρυμμένοι άνθρωποι, προσπαθώντα να προστατευτούν από την καταστολή, να προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο. Εμεί είχαμε και συνέντευξη ε, στο 902.gr ε, και πραγματικά είναι μια εικόνα ασύλληπτη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, τώρα Πάντως θέλω... Εγώ να πω ότι αυτό για μας είναι κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο. Υιόδοξο, βέβαια. Γιατί δείχνει ακόμη και εκεί που, όπω τα λέγαμε, όλα τα πλακώνει φοβέρα και τα σκιάζει η σκλαβιά, η ταξική πάλι είναι παρούσα, η ταξική πάλη συνεχίζει να διεξάγεται, η ταξική πάλι δεν μπορεί να σταματήσει, ούτε μπορεί να τη σταματήσει ούτε με διατάγματα κανεί, καμία κυβέρνηση, κανένα καθεστώ. Είναι ο κινητήριο μοχλό τη ιστορία. Αυτή η πάλι που διεξάγεται σήμερα πραγματικά θα κάνει τον τροχό τη ιστορία να γυρίσει προ τα μπρο. Μάλιστα, μάλιστα. Ελευθέρη Ευρωβουλευτή. Φαντάζομαι ότι το θέμα αυτό που συζητάμε έχει συζητηθεί και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Θέλω να μα πει γιατί έχει σημασία, επειδή σε ευρωεκλογέ πάμε σε ένα μήνα, ποιε είναι οι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ισραήλ. Α δούμε πώ περιγράφει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στι επίσημε ιστοσελίδε τη τι σχέσει τη με το Ισραήλ. Λέει, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισραήλ και οι δύο μοιράζονται τι ίδιε αξίε τη δημοκρατία. Mm -hmm. Του σεβασμού τη ελευθερία του κράτους δικαίου και δεσμεύονται σε ένα ανοιχτό διεθνές οικονομικό σύστημα που βασίζεται στις αρχές της αγοράς. Είναι όπως λέμε όμοιο στον νόμιο και κοπριά στα λάχανα. Στο Ισραήλ έγινε μεγάλη προσπάθεια να διωχθούν οι κομμουνιστές βουλευτές από το Κοινοβούλιο Ισραήλ, βέβαια. που συσπηρώνονται στη τα μέλη του ΚΚΑ Ισραήλ. Το ΚΚΑ Ισραήλ δέχθηκε επίθεση το προηγούμενο διάστημα παραμονές της πρωτομαγιάτικης διαδήλωσης, όπου μαζί Άραβες και Εβραίοι διαδήλωσαν στα μπλοκ του. Mm -hmm. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο τρίτο, σε πάνω από το 1 τρίτο των κρατών μελών, τα κομμουνιστικά κόμματα είναι απαγορευμένα. Η κομμουνιστική ιδεολογία ποινικοποιείται. Τελευταίο, ε, αν θέλετε, επεισόδιο ήταν στην Λετωνία, όπου απαγορεύτηκε κομμουνιστική οργάνωση, γιατί λέει η κομμουνιστική ιδεολογία μπορεί να δημιουργήσει αντιδράσει μέσα στον πληθυσμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ έχουν ενισχύσει τα προηγούμενα χρόνια με κάθε τρόπο τι σχέσει του. Έχει υπογραφεί συμφωνία εμπορική σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ. Την περίοδο μετά την έναρξη του πολέμου Εδώ στην Ουκρανία. Έχει από Υπρανία... τα κράτη-μέλη. Βεβαίω έχει πάρει από τα κράτη-μέλη. Βεβαίω. <σχύ> ε, μετά την έναρξη του υπεραλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, μετά την εισβολή δηλαδή τη καπιταλιστική Ρωσία και όλο αυτό το οποίο βλέπουμε, την κλιμάκωση που αντιμετωπίζουμε τις το τελευταίο διάστημα, Υπογράφηκε συμφωνία για ε, υγροποιημένο φυσικό αέριο Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισραήλ, Αίγυπτος, Και βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ισραήλ συμμετέχει από κοινού σε πάνω από 5.000 ερευνητικά προγράμματα. Αυτά τα ερευνητικά προγράμματα είναι αντίστοιχα με αυτά που κουβεντιάζαμε πριν, πριν για, τα για τα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Mm -hmm. Εντάσσονται, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα Horizon Europe του 2020, από το οποίο όχι το Ισραήλ γενικά, το κράτο του Ισραήλ. Οι Ισραηλινές πολεμικές βιομηχανίες, ο Ισραηλινός στρατός, έχουν επιδοτηθεί με πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα και έχουν ενταχθεί και για το επόμενο πρόγραμμα το 2021-2027. Κάθε έτος πάνω από 260 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πάνε για έρευνα και ανάπτυξη οπλικών συστημάτων ή των λεγόμενων ειδών διπλής χρήσης. Τα είδη διπλής χρήσης, ναι, για παράδειγμα, ναι. είναι όπως το Predator. Το Predator είναι ένα είδος διπλής χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πολεμικές ε, ε, επιχειρήσει και για Πολιτικέ επιχειρήσει. Μάλιστα, αν κάποιο μπει στην ιστοσελίδα του Horizon Europe ε, του επίσημου προγράμματο, θα δει ότι υπάρχουν κάποια τα οποία είναι 100% για στρατιωτική χρήση. Ε, yeah. ε, ρηματοδότηση drone, ε, αέριων, ε, θαλάσσιων, υποθαλάσσιων και δεκάδων άλλων οπλικών συστημάτων που στη συνέχεια, αφού τα δοκιμάσουν, και αυτό είναι πραγματικά το ανατριχιαστικό, αφού δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητά τους πάνω στα κορμιά των Παλαιστινίων στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, σε κάθε μέρο τη κατεχόμενη Παλαιστίνη, στη συνέχεια τα βγάζουν στην αγορά, γιατί όπω είπαμε, οι σχέσει Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ βασίζονται στο ανοιχτό διεθνέ οικονομικό σύστημα με βάση τι αρχέ τη αγορά, για να τα αγοράσει ο... αυτό που θα δώσει τα περισσότερα. Κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βιομηχανίε όπλων και να τα διαφημίσουν για την αποτελεσματικότητα του παντού. Άρα λοιπόν. Ε... Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Και πρέπει ξανά να πούμε ότι αν δεν είχε το Ισραήλ τέτοιους σπόνσορες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η ελληνική κυβέρνηση που τα τελευταία χρόνια και επί ΣΥΡΙΖΑ άνθησε το εμπόριο με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και επί Νέας Δημοκρατίας σήμερα συνεχίζεται, δεν θα είχε τη δυνατότητα να κάνει αυτά τα εγκλήματα, αυτές τις ασχήμιες και να το καλύπτουν όλοι αυτοί οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί. Είναι λοιπόν συνένοχοι. Μιλάμε για συνένοχη σε μια γενοκτονία. Είναι έτσι, συνένοχη σε γενοκτονία ανεφ ε, πάμε τώρα να δούμε λίγο το εξή. Ο Ζωζέ Μπορέλ, α πούμε, υπουργό εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν λίγε μέρε, όταν δόθηκε από το Ισραήλ η εντολή εκένωση τη ΡΑΦΑ, έκανε την εξή δήλωση. Είπε λοιπόν, οι εντολέ εκένωση του Ισραήλ σε αμάχου στη ΡΑΦΑ προμηνύουν τα χειρότερα. Περισσότερο πόλεμο και λοιμό. Είναι απαράδεκτο. Το Ισραήλ πρέπει να ανακαλέσει τη χερσαία επίθεση και να εφαρμόσει το ψήφισμα 27-28 του Συμβουλίου Ασφαλεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διεθνή κοινότητα μπορεί και πρέπει να δράσει ώστε να αποτρέψει ένα τέτοιο σενάριο. Και επειδή είπαμε αρκετά και πριν, θα ήθελα να σχολιάσω για αυτή τη δήλωση. Ε, εδώ ε, επίτρεψέ μου να κάνω δύο αναγνώσει. Mm -hmm. Καταρχά την πρώτη ανάγνωση. Δεν ήταν μόνο ο κύριο Μπορέλ ο οποίο έκανε διάγγελμα για την πιθανότητα. Και κλιμάκωση τη επιχείρηση στη Ράφα. Αντίστοιχο διάγγελμα έκανε χτε και ο Τζο Βάιντεν, ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο οποίο σε ένα σχεδόν δακρύμπρετο, θα το λέγε κανεί, διάγγελμα έλεγε ότι δεν μπορούμε να συνενέσουμε στο να γίνει αυτή. Κάπω έτσι το λέγε δεν έχω τώρα να το πω ναι. Αλλά τι έλεγε, έλεγε ότι δεν μπορούμε εμεί να παρέχουμε τα όπλα εκείνα για την επιχείρηση τη Ράφα. Mm -hmm. Και εδώ κάνει την εξή συνεπαγωγή. Δηλαδή. Μέχρι σήμερα, που έχουμε φτάσει το κοντέρ του, του αίματο στι 60 περίπου χιλιάδε νεκρού, και αυτό είναι η κασία γιατί δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι, γυναίκε, παιδιά, ηλικιωμένοι είναι, θα μένουν κάτω από τα συντρίμια. Μπορείς πρώτο, να ακριβία, ρυθμό, ναι. και δεύτερο, τι θα γίνει με όλου του ακατεμένου. Είναι δεκάδε χιλιάδε οι ακατεμένοι. Ναι, ναι. Άρα, μέχρι εδώ ήταν καλά. Μέχρι εδώ τα 60.000 θύματα ενό λαού ο οποίο ήταν κλεισμένο σαν τα ποντίκια στη Γάζα. Από το 2007 υπό αποκλεισμό μέχρι εδώ οι 60.000 είναι αυτό που λέμε αναλογική βία, έτσι όπως το λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το τίμημα έτσι. Και άρα το θέμα είναι από εδώ και πέρα, εδώ ξεπεράσαμε το όριο, δηλαδή 60.000 είναι ένα όριο. Εμεί λέμε ότι δεν υπάρχει όριο σε αυτά τα πράγματα. Ότι δεν μπορεί να προχωρήσει το σχέδιο γενοκτονίας και εκτοπισμού του Παλαιστινιακού λαού. Ο κύριο Μπορέλ, μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2023. Στη συζήτηση, την πρώτη συζήτηση μετά τα γεγονότα τη 7η Οκτωβρίου και την απάντηση του Ισραήλ με βομβαρδισμού, αιματοκύλισμα κτλ., το ρωτήσαμε ε, στην Ολομέλεια αν θεωρεί ο ίδιο ότι το Ισραήλ με αυτά που κάνει διαπράττει εγκλήματα πολέμου. Καταρχά, θα πούμε ότι ο αποκλεισμό τη Γάζας από μόνο του είναι ένα έγκλημα πολέμου από το 2007. Φάνω. Δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα. Και απάντησε τον κ. Μπορέλ, ε, Δεν ξέρω αν διαπράττονται εγκλήματα πολέμου από το Ισραήλ, γιατί δεν είμαι δικηγόρο. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι η Χαμά διέπραξε κλίματα πολέμου. Nice. Μιλάμε για αυτού του ανθρώπου. Είναι η υποκρισία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που εδώ και χρόνια εξισώνει το θήτη με το θύμα, δηλαδή το, το θήτη των 70 ετών κατοχή, ασχημιών, δολοφονιών, καταπίεση, κλεψίματο περιουσιών με την πάλη ενό λαού απέναντι σε αυτά για την δική του ελευθερία. Και εδώ πρέπει να θέσουμε και κάτι ακόμα γιατί δεν μπορεί από τη μία να λε αυτά που λε και από την άλλη να θέτει απαράδεκτου όρου στα ψηφίσματα, φέρει πριν στο Ευρωκοινοβούλιο. Όπω για παράδειγμα για να κάνουμε και χειρία, να πρέπει πρώτα να διαλυθεί η Χαμά. Δηλαδή, Μαι, ναι, ναι. ποτέ. Η δεύτερη ανάγνωση, σύντομα για να κλείσω αυτό το θέμα, είναι ότι όλα αυτά, τέτοιε δηλώσει του Μπορέλ, τι αποφάσει του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ, τι αποφάσει τη συνέλευση του ΟΗΕ, την αλλαγή, ε, πώ το πω, μία σειρά επικεφαλής επικεφαλή κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που φαίνεται κάπω. θα έλεγε να ευαισθητοποιούνται. Που βεβαίω δεν ευαισθητοποιούνται γιατί δεν έχουν διαρρήξει καμία σχέση με το Ισραήλ. Αλλά όλα αυτά, αυτέ οι αλλαγέ που βλέπουμε και στη φρασιολογία κτλ. είναι αποτέλεσμα του μεγάλου κύματο αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, στον αγώνα του, στην πάλη του με κάθε μέσο και κάθε τρόπο και στην καταδίκη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ να σταματήσει τώρα την γενοκτονία. Αν δεν υπήρχε αυτό το τεράστιο κύμα στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στι Πολιτείε, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο, στήριξη των Παλαιστινιακών λαό και καταδίκηση του Ισραήλ, δεν θα είχαμε κι αυτές τις δηλώσεις. και αυτέ τι δηλώσει. Και βεβαίω θα πάρουμε υπόψη ότι επειδή πάμε και για ευρωεκλογέ, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι γίνεται και ένα παιχνίδι μεταξύ των, 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 των παντών ε, του Ευρωκοινοβουλίου. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που είναι η πρόεδρο τη Κομισιόν η Φόντερ Σοσιαλιστέ που είναι ο Μπορέλ, έτσι, την ομάδα του Μακρόν που εκφράζουν άλλοι μέσα στην Κομισιόν, αλλά και εκεί γίνεται και μια αντιπαράθεση γιατί προσπαθούν τώρα και μπροστά στι ευρωεκλογέ. Να τσιμπήσουν ό,τι ναι, μπορούν, ναι, να ναι, να ναι, να μπορούν και, και αυτό πάνω στα... να διαχωριστούν, γιατί στο διατάφτα είναι όλοι μαζί χέρι-χέρι. Ναι, ναι. Να μείνουμε λίγο στα του Ευρωκοινοβουλίου. Υπάρχει ένα ψήφισμα που πέρασε από το Ευρωκοινοβούλιο όταν ξεκίνησε η εισβολή του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Τι προέβλεπε, έχει σημασία τώρα να το φέρουμε και να το ξαναδούμε, γιατί ακούγονται όλα αυτά που λέμε. Τι στάση κράτησαν οι ευρωβουλευτέ των ελληνικών κομμάτων, γιατί έχουμε τι ευρωεκλογέ, αλλά και οι ευρωομάδε, τι στάση κράτησαν σε αυτή την ψηφοφορία. Ε, μιλάμε τώρα για το ψήφισμα του Οκτωβρίου του 2023. Ναι. Γιατί έχουν προκύψει και άλλα τέσσερα τουλάχιστον ψηφίσματα. Από ό,τι φαίνεται, μόνο ένα και έπειτα. Ή, αν όλα δεν είχαν ψήφισμα, έχουν γίνει πολλέ συζητήσει για διάφορα θέματα. Εκείνο το πρώτο πάντως, νομίζω εκείνο ότι έχει, το πολύ πρώτο, σημασία, έχει πάρα πάνω. πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ε, ήταν ε, δύο εβδομάδε μετά την 7η Οκτωβρίου, που ξαφνικά όλοι, όλοι, εκείνοι στο Ευρωκοινοβούλιο, ή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλδημοκράτε, οι Πράσινοι, οι Ακροδεξιοί, οι Εθνικιστέ, ε, όλοι αυτοί ξαφνικά ανακάλυψαν τον κόσμο. Άρα λοιπόν είναι ένα ψήφισμα το οποίο ξέπλαινε το Ισραήλ και εκ των υστέρων, να το δούμε, επέτρεπε από την πρώτη μέρα να γίνουν όλα αυτά τα αιματηρά γεγονότα που έχουν συμβεί όλους αυτούς τους μήνες. Γιατί το βασικό, ε, αν θέλετε, ση, σημείο του ψηφίσματος αυτού ήταν η αναγνώριση του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Μάλιστα. Και η διαγραφή όλων των ιστορικών συνθήκων που δημιούργησαν το πρόβλημα, το οποίο είναι η κατοχή της Παλαιστίνης, η παράνομη κατοχή από το Ισραηλινό κράτος. Και είναι ε, χαρακτηριστικό για το πώ τοποθετούνται και τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωκοινοβούλιο για τη στάση του τότε. Ότι και η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτέ τη και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και τη Ελληνική Λύση υπερψήφισαν αυτό το ψήφισμα δικαιολογώντα την έναρξη τη επίθεση του Ισραήλ στη Λόριδα τη Γάζα. Και όλα αυτά που βλέπουμε από εκεί και πέρα. Και όλα αυτά που βλέπουμε από εκεί και πέρα. Βεβαίω, πρέπει να πούμε δύο ζητήματα. Πρώτο ζήτημα, το ΚΚΕ δεν έχει Αφήσει ούτε μία συζήτηση που έχει διοργανωθεί στο Ευρωκοινοβούλιο από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα με θέμα τη Γάζα, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, όπω και αν προέκυψε το θέμα, χωρί να τοποθετηθεί. Κάτι το οποίο δεν το κάνανε οι ευρωβουλευτέ των άλλων κομμάτων. Έξει, επέλεξαν τη σιωπή, μια ένοχη σιωπή, και όποτε δεν επέλεξαν τη σιωπή, τότε βγήκανε βασιλικότεροι του βασιλέως. Το Νοέμβριο, στη συζήτηση που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της συνεχιζόμενης επίθεσης. Τότε ήταν ακόμα η συνεχιζόμενη επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Έτσι. Με πάνω από 10.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες τραυματίες την πλειοψηφία από αυτούς άμαχους παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους. Yeah. Πήρε το λόγο η Κυρία Σιμακοπούλου, γνωστή πλέον και για το σκάνδαλο με τη διαρροή τα των, τα βολάν, τα στοιχεία τα στοιχεία των... των εκλογών του εξωτερικού που τα έκανε φεϊ η κυβέρνηση με ευθύνη, εμείς λέμε, και του Υπουργού Εσωτερικών και της ίδιας της Ευρωπολιτικής και δεν ξέρουμε ποιος ακόμα τα έχει πάρει. Ακόμα δεν έχει βγει να μιλήσει τώρα παρεμπιπτόντως η Υπουργό Εσωτερικών, έχει ζητήσει το ΚΚΕ. Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια να βγει, δεν έχει πει τίποτα. Παρεμπιπτόντω το λέω αυτό. Βεβαίω, Χάμεις... γιατί τα, τα <laughs> νομίζω από τη δημόσια συζήτηση και τι να βγήκε για να δικαιολογήσει το Ισραήλ. Ενώ είχαν φτάσει τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς για να πει κάτι αστεία, τα οποία και τα ίδια τα Ισραηλινά μέσα, δηλαδή όποιος παρακολουθούσε τις Ισραηλινές εφημερίδες, τη Χαρέτζ, άλλε, επιχειρήματα τα οποία τα κατέρριπταν οι ίδιες οι Ισραηλινές εφημερίδες. Ή σε μία από τις σπάνιες τοποθετήσει ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί... Ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίω δεν περιμένουμε να μάθουμε από το Ευρωκοινοβούλιο ποια είναι η στάση του για το θέμα τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Να θυμίσω ότι ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκη, τον πρώτο που επισκέφτηκε ε, ήταν ο Ισραηλινό πρέσβη στην Αθήνα. Ε, ναι, ναι, καλά, έχουν παράδοση αυτή και με τον Μπίμπι παλιότερα. Ναι, έτσι, ναι. Ε, θέλω να πω. Εντάξει, αλλά λέω σε μία από τι τοποθετήσει, τι λίγε που έχουν κάνει, γιατί δεν μίλησαν και πολύ. Έτσι, mm -hmm. Άλλο, οι άλλοτε λαλίστατοι ευρωβουλευτέ που του ΣΥΡΙΖΑ για ζητήματα κράτου δικαίου κτλ. Ναι, 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 ναι. Δεν πήραν και το λόγο σε πολλέ από τι ολομέλειε. Πήραν το λόγο λοιπόν ο κ. Σαρβανίτη σε ψήφισμα σε συζήτηση το Μάρτιο του 2024 πριν από μερικέ μήνε με θέμα τον άμεσο κίνδυνο λοιμού στη Γάζα. Για να πει τι, ξεκινώντα την τοποθέτηση λέει Βεβαίω λέει το Ισραήλ έχει δικαίωμα. Αλλά δεν έχουν δικαίωμα οι Παλαιστίνοι. Και συνεχίζει από εκεί και τα λοιπά. Δηλαδή, ακόμα και ε, ο Μάρτη είναι έξι μήνε μετά. Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη. Και βγαίνει ο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε 14.000 νεκρά παιδιά. Και αναγνωρίζει δικαίωμα στο Ισραήλ. Ποιο δικαίωμα αναγνωρίζει το Ισραήλ. Προφανώ το δικαίωμα αυτοάμυνα που το ψήφισαν κιόλα. Ναι. Προφανώ το δικαίωμα να συνεχίζουν να σχημονούν. Το δικαίωμα να ναι. ε, επιτίθενται στη, στα κομβόια ανθρωπιστική βοήθεια. Ναι. Για να μην πω για του υπόλοιπου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη συζήτηση στο πρώτο ψήφισμα όπου Απαιτούσαμε να μπει το αίτημα ε, άμεση εκεχηρία mm -hmm. και έβγαινε τότε η εκπρόσωπος του Μακρόν, του της ομάδας του Μακρόν που ήταν η συγγήτρια του ψηφίσματος και έκανε ολόκληρη αντιπαράθεση ξανά και ξανά και ξανά την ώρα της ψηφοφορίας για να μην, μπει, μην, μην γίνει καν συζήτηση για εκεχηρία, άμεση εκεχηρία αλλά να μπουν μόνο ανθρωπιστικές πάυσεις. Mm -hmm. Δηλαδή, τι σημαίνει ανθρωπιστική πάυση για να καταλάβουν και οι άνθρωποι που μα παρακολουθούν. Ότι κάθε μέρα από τι 8 το πρωί μέχρι τι 4 το απόγευμα δεν βομβαρδίζω και βομβαρδίζω από τι 4 και 1 μέχρι τι 8 το πρωί. Αυτή. Για να μπορέσει την ανθρωπιστική να μαζέψει του νεκρού σου, να κρυφτεί. Και αν δεν υπήρχε. Τις το... Τι ώρε κοινή ησυχία. Ακριβώ. Και αν δεν υπήρχε η μεγάλη κατακραυγή στου λαού, στη νεολαία των κρατών μέλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν θα είχαμε φτάσει ακόμη και σήμερα για να συζητάμε τουλάχιστον για εκεχηρία, για ένα σχέδιο άμεση κατάπτυξη του χειρού και εκεχηρία, το οποίο φαίνεται ότι το Ισραήλ εκ των προτέρων δεν θα αποδεχόταν και το οποίο σήμερα δείχνει το πού πηγαίνει η κατάσταση με τι εξελίξει που βλέπουμε στη Ράφα. Μάλιστα. Λοιπόν, Λευτέρη, φτάνουμε στον τέλο τη κουβέντα μα και θέλω να ρωτήσω. Σε λιγότερο από ένα μήνα, λοιπόν, ψηφίζουμε για τι ευρωεκλογέ. Τα πολεμικά μέτωπα είναι ορθά και βέβαια η προοπτική κλιμάκωση επίση υπάρχει. Από αυτή την άποψη, και επειδή τα στελέχη του ΚΚΕ, οι υποψήφοι του ΚΚΕ, οι βουλευτέ, ευρωβουλευτέ το λένε και το ξαναλένε, θέλω να το πούμε και εδώ. Τι σημαίνει το να βγει ενισχυμένο το ΚΚΕ σε αυτέ τι συνθήκε, Νομίζω ότι κάθε άνθρωπο ο οποίο είναι ευαίσθητο σε τέτοια ζητήματα βλέπει τις εικόνες από τη Γάζα, από την Παλαιστίνη και πραγματικά σχίζεται η καρδιά του. Είναι εύκολη επιλογή. Αν δεν επιλέξεις το ΚΚΕ σε αυτές τις ευρωεκλογές, τι θα επιλέξεις. Θα επιλέξεις τη Νέα Δημοκρατία που έχει δώσει γη και είδωρ και τώρα ακόμη και στήριξη στο καθεστώς στην κυβέρνηση του Νετανιάχου που συνεχίζει ακάθεκτη τη σφαγή των Παλαιστινίων. Θα επιλέξεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που μαζί τους ψήφισαν όλα αυτά τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου που έχουν προνομιακές σχέσεις και όταν ήταν κυβέρνηση με τον ίδιο τον Νετανιάχου και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ την αυγή που βγήκε με πρωτοσέλιδο χτες που έλεγε κάποιο να σταματήσει τη σφαγή δηλαδή αυτή είναι η υποκρισία το Πασόκ που άνοιξε τον ασκό του Εόλου που στις δικές του μέρες των δικών του κυβερνήσεων οικοδομήθηκαν οι πρώτες σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ. Το κόμμα του Βελόπουλου ή να επιλέξει το ΚΚΕ που από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε αυτές τις στρατηγική σημασία σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με το κράτος του Ισραήλ και της Ελλάδας που καλέσαμε σήμερα, σήμερα από την πρώτη στιγμή να τεθεί σε εφαρμογή το ομόφωνο ψήφισμα του ελληνικού Κοινοβουλίου Αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτου, το οποίο αυτό θα αποτελούσε σοβαρό μέσο πίεση, άσκηση πίεση και στο κράτο του Ισραήλ για να σταματήσει τη γενοκτονία. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα που από την πρώτη στιγμή οργάνωσε τον αγώνα του ελληνικού λαού, τη νεολαία, των εργατικών σωματείων και συνδικάτων, που μπήκαν μπροστά οι κομμουνιστέ για να εκφραστεί αλληλεγγύη και στη χώρα μα, στο δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό, για ελεύθερη πατρίδα. Για ένα κράτο το οποίο θα μπορεί ο ίδιο να ορθοποδήσει. Εμεί νομίζουμε ότι η ψήφο στο ΚΚΕ αυτό ακριβώ θα εκφράσει. Θα εκφράσει την καταδίκη του υπερρελιστικού πολέμου στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Mm -hmm. Θα καταδικάσει το γεγονό ότι σκοτώνονται οι λαοί για να κερδοφορούν οι καπιταλιστέ, τα αστικά κράτη, οι λίγοι. Ότι θα καταδικάσει με αυτή την ψήφο το σύστημα εκείνο που γεννάει τον πόλεμο, που γεννάει την προσφυγιά και τη φτώχεια. Θα εκφράσει με αυτή την ψήφο την αλληλεγγύη στο λαό τη Παλαιστίνη και ταυτόχρονα την καταδίκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση του ΝΑΤΟ, αλλά και τη επικίνδυνη εμπλοκή τη χώρα μα. Με ευθύνη τη σημερινή κυβέρνηση αλλά και των προηγούμενων. Είναι μια ψήφο η οποία φωνάζει επιστροφή τη φρεγάτα Ήδρα από τι επιχειρήσει στην Ερυθρά Θάλασσα, από τι επιχειρήσει στη Μέση Ανατολή. Να φύγει η χώρα μα από την επιχείρηση Ασπίδε, από την Prosperity Guardian. Είναι μια ψήφο η οποία θα δώσει ακόμη περισσότερα δύναμη στον αντιπολεμικό αγώνα του λαού μα σε μια περίοδο όπω σωστά είπε και εσύ, που η γεννήκευση των πολέμων είναι πρώτον πυλόν. Και εμεί λέμε ότι με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ μπορεί να εκφραστεί πιο δυναμικά η αντιπολεμική συμπόρευση και η καταδίκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι μια ένωση των λαών, είναι μια ένωση του πολέμου, των καπιταλιστών, των λίγων ενάντια στα δικαιώματα των λαών εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτό. Λευτέρη, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο και να πω ότι επειδή έχω μιλήσει και με τον Κώστα τον Παπαδάκη, ε, είστε ευρωβουλευτέ όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά, ε, όσο και αν ασχολείσαι με την επικαιρότητα, μαθαίνει, διαβάζει, γράφει για κάποια πράγματα, όταν ακού όλα αυτά σε μια συζήτηση κωδικοποιημένα το τι έχει γίνει, ε, πραγματικά ε, εκπλήσεσαι εκπλήσεσαι στην προηγουμένη περίπτωση αρνητικά, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβάνει αντιλαμβάνεσαι και το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει κουκουέ εκεί. Γιατί αλλιώ όλα αυτά που συζητάμε σήμερα ξανά δεν θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε δεν θα μπορούσε να τα μάθει ευρύτερα ο κόσμο. Θέλω να σε ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ για την κουβέντα μα. Καλή δύναμη ε και καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα, στη φάση που βρισκόμαστε, στην τροπή που έχει πάρει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, στι παραμονέ κλιμάκωση τη επιχείρηση στη Ράφα, είναι ανάγκη να εκφραστεί πολύ περισσότερο, πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο μαζικά η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό και η καταδίκη του κράτου ε, δολοφόνου του Ισραήλ. Είναι κρίσιμη σημασία τώρα, αυτέ τι στιγμέ, να εκφραστεί αυτή η αλληλεγγύη και αυτό ο αγώνα. Μάλιστα. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εμεί, φίλε και φίλοι, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστι μπορείτε να βρείτε τι πραγματικέ ειδήσει.